ως προϋπολογισμό, κύριε Δημήτρη, το λόγο, να υπολογίσεις το λόγο τόσο πολύ. Εκτός με εσένα, μην πείτε να μην είσαι τόσο πολύ. Το πρώτο εκτός αφορά τις αναμορφώσεις, οι οποίες συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή της 11 Δεκεμβρίου του 2019 και οι παραδρομείς, από όλους μέσους γραφείας, δεν μπήκαν στην ημερήσια διάταξη. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να, μια και είναι το αμέσως επόμενο εκτοπικό συμβούλιο από την ημερομηνία που συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να συμβολεί το συμβούλιο για να συζητηθεί απόφορα. Ωραία. Οι αναμορφώσεις, όπως βλέπετε στο ιστορικό σημείωμα, αφορούν τους κωδικούς, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να διαβάσω όλους τους κωδικούς, ουσιαστικά αφορούν τους κωδικούς με τους οποίους είχε γίνει μια παλιότερη απόφαση κατανομή της χρηματοδότησης ενός εκατομμυρίου, προκειμένου να ενσωματωθούν στο νέο κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και θα μας απασχολήσει στο τεχνικό πρόγραμμα, σχετικά με την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών των συντηρητικών έργων του Δημού Χωροσκοινωνίας, που έχει πηγή από την φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018. Και στο δεύτερο σχέδιο, στο β' σχέδιο, αφορά την ενίσχυση των κωδικών επέκτασης δημοτικού φωτισμού, επιμόρφωση προσωπικού με τη συμμετοχή στην έδρια, οδηγορικά έξοδα διαποσμίσεων των κινούμενων ερωτών, οδηγορικά έξοδα διαποσμίσεων των κινούμενων παλίων, προμήθεια του υλικού, τακτικής συλλήψης οχημάτων και το σύνολο αυτών θα προέρχεται από τη μείωση των κωδικών συντήρησης κινητοποίησης των χώρων, λοιπά τέλη κυκλοφορίας και λοιπές δαπάνες γενικής χρήσης. Αυτές είναι οι δύο αναμορφώσεις που συζητούμε στο Γενικό Συμβούλιο. Έχουν ψηφιστεί από την Οικονομική Υπηρεσία και καλό το σώμα να τοποθετηθεί. Παρακαλώ, θέλω να τους δω ένα λεπτό, επειδή έχετε αναμορφώσει και τις φέρετε και τώρα, και δεν τους βοηθεί. Θέλετε να συζητήσουμε τα μήνα δυνατόν δήμαρχοι να συζητήσουμε στο τέλος τα θέματα, τα δύο τρεις μέρες. Όχι, αρχή στο τέλος τα συζητάμε, θα πάμε στο τέλος για να τα δείτε τώρα που δεν έχει. Για να μπορώ, πότε τι θα μην γίνεται. Για να μην πω. Για να μην πω. Το δεύτερο είναι η λήψη απόφαση για εφαρμογή του ενό του φρενικού μέτρου λόγω εργασιακών εκδηλώσεων. Αφορά το κλείσιμο του δρόμου. Να προχωρήσουμε τότε στα θέματα τα αρχικά, εισόδημα η έγκριση του τεχνικού προγράμματος.